σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις NoviBet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Ωραίο μάτι σήμερα, δυνατό ανάμεσα στους κομπλέ και τους The Leftover από το Sony Carina. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Οι ρεφ είναι έτοιμοι να δώσουν το εναρχήριο λάκτισμα, όπως λέγεται και στην μπάλα. Έδωσε και η κάμερα το OK και το speaker και έχουν πει πολύ δυνατά με καλάτι οι Leftover. Χρυσοστομίδης Ναθαναήλ, Χατζηγεωργίου Βαρδάκας. Παπαρούσης, Αντωνιάδης, Παλιογιάννης και Γιασάκος. Ενώ για τους κομπλέ με τα γαλάζια, κίτρινα, άσπρα. Πορτοκαλί και μπλε η Leftover. Είναι η Γεωργιάδης Αντωνάκης, Δυσλής Αλευράς, Χρυσίδης, Κεφαλάς, Παπα-Νικολάου, Ανδρέου, Τζούπας και Παπίας. Και οι δύο ομάδες αρκετά γεμάτες, με 8 παίκτες η Leftover. Με 10 βλέπω οι κομπλέ. Είναι αυτό που λένε κομπλαδούρα σήμερα οι κομπλέ. Και μένει να δούμε πώς θα πάει αυτό το ωραίο μάτς. Θα πάρει φάουλ εδώ ο Αντωνιάδης. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Νομίζω θα δούμε ένα ωραίο μάτς. Εδώ πέρα, παρέα με Δημήτρη Δρακάτο και Χρήστο, Χριστάρα, Βαλτίδη. Έχει κέφια σήμερα ο σπίκερ, οπότε... Άμα πούμε και καμιά χαζομάρα, μην παρεξηγηθείτε. Λοιπόν, 0-3. Μπήκαν δυνατά οι Leftovers, Σόνι Καρίνα. Εδώ παίρνουν φάουλ τώρα οι κομπλέ. 0-3 το σκορ, 8-46 για την πρώτη περίοδο. Εδώ το κομπλέ κάνουν λάθος. Είναι λίγο πιο δυνατή η πάσα, αλλά νομίζω είναι ομάδα που έχει κοιμία και δεν θα αργήσει να βρει τα πατήματά της. Leftover, οι οποίοι εδώ τώρα όταν φτάνεις κάτω το καλάθι δεν δίνεις πάσα, είναι το μόνο σίγουρο. Το λάθος έκανε ο Γιασάκος. 0-3. Εδώ ζητάνε screen, το νούμερο 6, ωραία προσπίση. Θα πρέπει να δουν όμως και το χρόνο, θα το πάρει τελικά, δεν θα το βάλει όμως. Ωραίο κλέψιμο εδώ από τον Χρυσίδη. Και νέο άστοχο τρίποντο, about για τους Leftovers, οι οποίοι ως τώρα έχουν καλύψει απόλυτα τα νότα τους. Δεν είναι άστοχη, πρέπει να τρέξει ο Χρυσίδης. Σε μάντου μάτς βλέπω και τις δύο ομάδες. Θέλει να αποστάρει τον αντίπαλό του, τελικά εδώ με την ούτε, όχι τύχη δεν θα το βοηθήσει. Θα πάρει όμως το ριμπάο, θα καρφωθεί μόνο του. Στέγια την μπάλα πάνω κάτω, υπάρχει φάουλ. Είναι τα χέρια δύο παίκτες. Ωραία στην ώρα του. Δεν τρία το σκορ, η κομπλέ εδώ ίσως και να έγιναν κάποια βήματα, δεν λένε οι διευθυντές κάτι τέτοιο, εδώ τσίμα τσίμα δηλαδή θα το προσπίσω. Θέλει να ανοίξει την άμυνα εδώ, η ομάδα των κομπλέ, στην τρία πόντων, δεν ήταν κακό αλλά είναι άτομο. Ρωτέ
από τον... Έχει με τον νούμερο 13. Τον Μπαρμπαρούσι. Χωρίς σκορ ακόμα η κοπλέ, είναι πολύ άστοχη. Ντονιάτης θέλει να τρέξει. Πάει μέχρι μέσα, δεν είναι άστοχος. Γρήγορος ρυθμός. Πάει σε σέντε επίδεση όμως εδώ. Η ομάδα το κομπλέ. Να ποστάρει τον αντιπαλό, το ωραίο καλά εδώ. Ο κύριος παίκτης, το νούμερο 7. Το νούμερο 7, το νούμερο 21, ο Ανδρέου. Και έμπειρη ομάδα νομίζω, η κομπλέ. Αλλά και οι Leftovers έχουν δείξει τις έτσι προτιμάς. Καλή συνεργασία εδώ πέρα. Τελειώνει ο χρόνο, θα δούμε μόνο τον Παπαδάκη, ο οποίος πήρε την μπάλα σε σημείο που δεν χάνεται το καλάθι. Αλλά αυτό το καλάθι ήταν προϊόν. Καλή συνεργασία, 2-7. 5 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. Ζητάνε time out το μπλε. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το υπόλοιπο της πρώτης περίοδου. 5 λεπτά ακριβώς. Για τη διευθυντή. 2-7. Πενιχρή συγκομιδή επιθετικά για το σκομπλέ. Με το λόγο αυτό πήραν και time out εδώ, καλή συνεργασία, πέρασε και ο Παλιογιάννης. Παίκτης που παίζει πολύ με τον τρίποντο και τον όμπλο του. Θέλουν να τρέξει το κομπλέ με τον Παπία. Παλεύουν και με ζώνη προσαρμογές οι Λεφτοβές, βέβαια κάνει φάουλ ο Βαρδακάς. Τέσσερα και 34 για τη λήξη της αναμέτρησης. Πρώτη περίοδο πάντα. Παπία, ωραίο. Έχω μπάλα βούτα, αλλά δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Παλιογιάννης. Εδώ συνεργάζεται με τον Βαρδάκα, αλλά δεν θα είναι καλό το σούτ του. Ανδρέου ήταν άστοχος. Νέες φανέλες, όπως μας είπαν, το βλέπετε. Παλιογιάννης, πατάει έξω λεπτή γραμμή. Πάτσες, παλιό. Ένα. 3 και 48 για την λήξη της περίοδος. Ωραία κίνηση εδώ πέρα και κακό τελείωμα. Θα το βρουν όμως το πλέον την ομάδα που θα παρατάει. Τον Ιάσπα είναι και μέσα και αυτός ο αστοχός. Ράνι γκάν οι δύο ομάδες. Κάποιος μη θα έμπαινε από τον Ανδρέο το καλά. Έπαιρε ο σπέκτης. Τέσσερα, εφτά. Πιέζουν ψηλά οι... το μπλε. Παλιογιάννης ο τριοπόντων. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Θα είναι άστοχος. Το μπλε θέλουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο, αλλά είναι άστοχοι. Άστοχοι σε δύο ομάδες. Τζέικ, ο αγαθός γιγαντάς μόλις έχασε. Και καλά από τον Παριογιάννη. Thank you.
είναι εκεί μέσα ο Αντωνιάδης. Κάνει το σκορ 4-11. Α, μπορεί. Είχανε πριν αγώνα γι' αυτό. Άδειο θα δοκίμουν 8.30 ώρα. Λοιπόν, λίγο αργοπορημένος με το μάτ, αλλά ήταν ο λόγος συγκεκριμένος. Μπαλά είναι στους leftovers οι οποίοι κρατούν το προβάδισμα. Το μπλε σίγουρα είναι αρκετά άδικο. Στο τρίποντο να πάρουν όμως το ρικάουτ. Βαρδάκας θα πάρει και αυτό στο τρίποντο. Δεν είναι τυχερή κοπλέ. Baseball πάσα. Μαδρέο θα πάρει φάουλ. Δεν καθαρό. Λίγο να δείξει το πάνω. Λίγο να δείξει το πάνω. Περιμένουμε λίγο τις σειρές των διαιτητών για να γίνει σωστά η όποια αλλαγή. Είναι το τέταρτο φάουλ, τρίτο για τους Λιτόβες. Διέχουν οι κομπλέ, δεν υπάρχει, δεν γεννά το θέμα βολών. Ένα λεπτό ακόμα για την πρώτη περίοδο, εδώ υπάρχει φάουλ. Είναι το τέταρτο. Αλλαγή για τους κομπλέ, περνάει νούμερο 40 ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, 5-11, τελευταία, 60-2. Κομπλέ θέλουν να κατεβάσουν την διαφορά, πέρασε πιο γλυφάς. Με άλλη λοκαλίτη, εδώ θα κλέψουμε, τρέχουμε καλή άμυνα. Να βρουν το ελεύθερο σουτ. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, ακόμα 10-2. Παρασκευάσουμε το 77. Είναι άστοχη, θα πάρει ο Παλιογιάννης και μια πλήρης επίθεση για τους λεφτόδες και θα μείνει χρόνος και για τους κομπλέ. Master League και Sony Carina η αρένα. Λεφτόδες εδώ θέλουν να βρουν ένα καλό Βαρδάκας, μπερδεύονται με τον Παλιογιάννη και είναι λάθος. 15,6 δεύτερα όλα νομίζω για τους κομπλέ. 4-5. Δέκα δεύτερα. Πάμε! Να δούμε αν θα έχουμε κάποιο καλάθι εδώ. Θα έχει κάποιο καλό play. Να πάρω το play. Τελείωσε ο χρόνος. Του τριών πόντο. Να φτάσει. Έχει πρώτο δεκαλέπτου 5-11. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 5-11. Η μπάλα για τους κομπλέι οι οποίοι θέλουν να κατεβάσουν διαφορά. Έχουν φάξει πολλές ευκαιρίες. Για να το κάνουν αρκετά άσμικη η αλήθεια είναι. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Τώρα είναι στην επίθεση, εδώ ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Γεωργιάδη, ο οποίος έσβασε το κορμί του εδώ. 7-11. Δύο βολές για τον Χατζη Γεωργίου. Πήραν το rebound όμως στο Λεφτόβερ. Ποιος είναι εδώ! Θέλουν να τρέξουν, 7-13. Δύο πόντων, άστοχο.
Παλιογιάννης, κλείνεται. Το 2 μας είναι! Ατζηγεωργίου δεν βλέπει το... Για να το μου που είχε. Κόβει ωραία ο Βαρδάκας, αλλά δεν θα τον άρθει παλά. Θέλω να πει μου κομπλέ στον εφηβιασμό, αλλά κάνω λάθος. Εντάξει, δεν βγαίνουν πάντα. Όλα όσα σχεδιάζουν μέσα στο κήπεδο οι ομάδες. Μπάλα για τον Λεφτόβερ. Ο Βαρδάκας θέλει να παίξει με την πλάτη. Τελειώνει ο χρόνος. Ο Βαρούς είναι πολύ ψηλά. Παίζουν καλή άμυνα εδώ οι κομπλέ. Σου τρίω πόντο το Βαρδάκσα. Όχι εγώ. Ο Παλιογιάννης θα προσπαθήσει να ανανεώσει, αλλά η μπάλα δεν θα πάει εκεί που θα ήθελε. Οπότε για να δούμε αν θα μπορέσουν να κατεβάσουν τη διαφορά. Σου τρίω πόντο. Να το πω. Παλιογιάννης, ωραίο αστοκάκι την μπάλα για να. Βαλάζω να πάρει και σου, όχι στα τελικά τα πασάρι. Βαρδάκας νέο τρίποντο. Τα 16 δεν είναι κακό σου τέρ. Τα 16, σου δίνει 9 η leftover. Ο μπλε δεν έχω βγει τα πατήματα του. Υπάρχει μια λάθος από το μπλε. Δεν ξέρω, δεν μπορούν να βρουν τις συνεργασίες τους. Και αυτό κοστίζει σε σκορ και προσπάθειες. Μια που θα δούμε λεφτές βόβερες να είναι συνέχεια μπροστά. Κανάστε επίσης πάρα πολύ ωραίο. Άλλο εδώ, Παπαρούσης με τη δεύτερη που έχει χάσει. Η πάσα ήταν όμως όλα τα λεφτά. Σου δίνω πόντο από το Τζούφα. Δεν έχουν τα πατήματά τους, χάνουμε 11. Για αυτό το λόγο αυτό κάνουν αλλαγές. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Τι? Τι? Ναι, ναι, τον έχω. Εδώ ξανά η leftover στην επίθεση. Ωραία προσπάθεια του Παλιογιάννη, πάει μέχρι μέσα. Σε δεύτερη προσπάθεια. Είναι δύσκολο να ανακοπεί γιατί είναι παίκτης με όγκο. Και παίζει πολύ με πώς κάτσμα. Λέει ότι πρέπει κάτι να αλλάξουν αν θέλουν να δώσουν. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία, αλλά παίζουν καλό μπάσκετ το πλέον, είναι άστοχοι. Παλιογιάννη θέλει να βρει κάποιο διάδρομο, κρατάει την μπάλα. Άστοχο σουτ. Κομπλέ οι οποίοι πραγματικά δεν σκένει μαλωμένοι με το καλάθι. Ενώ κάνουν καλή συνεργασία. Γι' αυτό και χάνουν 7-20. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Μπασκετικές και οι δύο ομάδες. Φαίνεται άλλωστε από τον τρόπο που κυκλοφορούν την μπάλα. Εδώ λίγο πόδι. Ευτυχώς προστατεύει την μπάλα ο Κεφαλάς. Και θα κατεβάσει. Μπαλά, αλλά δεν βρίσκει το σκοράρισμα. Πάμε, πάμε!
προσπάθειες. Δεν θεωρούν ιδιαίτερο ότι έχει φάουλ. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα και καλάθι. Όταν βγαίνει ο συνδυασμός είναι δύσκολο να σταματήσεις. Να τον άκεις με το 0 χωρίς φανέλα. Σουτ τριών πόντων τον Παλιγιάννη. Άσοχο. Πάρε το φάουλ, σημαίνει το κομπλέ. Στην παρούσα μας. Η δουλειά γίνεται κι αλλιώς. Δεν πάω σε φίλο τόσο. Γιατί θα έχουμε... Όταν και άμα ξανά... Τι είναι, τι σου λέω τώρα, εντάξει, καταλαβαίνει αυτό, εντάξει, ναι, ναι, εντάξει. Δύο ομάδες οι οποίες παίζουν για τη Master League. Οι Leftovers από την αρχή έχουν πάρει προβάδισμα από 2-7 και μετά είναι πάντοτε μπροστά εδώ. Ο Αντωνάκης είδε πάρα πολύ ωραία από το πισμπέκτη να κόβει, αλλά τώρα πρέπει να συζητάω κιόλας. Ο Αντωνάκης, κακό σουτ, θα κλέψει ο Χρυσίδης και η μπάλα είναι για τους κομπλέ. Τελικά αλλάζει η κατοχή. Αλλαγή για τους Leftover. Νέο στην επίδυση εδώ. Ακόμα 14 δεύτερα. Νέα 14 ήταν μάλλον για τους Leftovers. Τον Ιάδη, κλάνει τον χρόνο. Παίξει με την μπάλα, υπάρχει φάουλ. Να κάνει αυτό που ξέρει καλά, να παίζει με την μπάλα κάτω το καλάθι. Τρία είναι τα φάουλα, αν δεν κάνω λάθος. Μια ακόμα βολή για τον Αντωνιάδη να έρθουν στην πρώτη. Εύστοχο στη δεύτερη. Να δούμε αν μπορούν να κατεβάσουν τη διαφορά οι κομπλέ. Γιατί είναι πολύ άστοχη. Ενώ και εδώ καλά κυκλοφορούν την μπάλα του να έχει ωραία προσποίηση. Είναι το τρίτο φάουλ για τον το Leftovers. Ο Δονάκης 10-21 το σκορ, έφτω εκεί. Άστοχος στη δεύτερη. Παλιογιάννης θα πάρει την μπάλα και θα κατεβάσει κιόλας. Φάουλ από τον Αντωνάκη, τον Αντωνιάδη.
επίθεση λεφτόπες, 43 για το ημίχρονο. Με τρεις αλλαγές οι λεφτόπες και ο γεμάτος ο πάγκος. Τον κοπλέ, θα πάρω το ριπάου του κοπλέ. Θέλω να φέρω το αγενάκι στον διασμό. Θα δει ακροβολισμένο το παπία, θα πάρει τα βήματα. Ωραίο, τελείως. Εντάξει, να είναι τα καλάθια. Ακολούθησε τη φάση ο Ανδρέου και θα σκοράρει. 13-21, η διαφορά πέφτει κάτω του 10. Άγιε, δεν μπορεί να κάνουμε το παιχνίδι. Μια έτσι πάει μέχρι μέσα, φάουλ, δύο βολές. Τέταρτο φάουλ για τους. Κομπλέ, υπάρχουν βολές. Δύσκολο είναι να παίξεις απλό μπάσκετ. 15-22. Ακόμα 1-40. Για την δεύτερη περίοδο. Εδώ θα προσπαθήσει να βάλει ωραία Ζησιακός. Θα σκοράρουν οι leftovers. Ζασιάκος, διορθώνω. Εδώ, πραγματικά οι κομπλές χάνουν τα άχαστα και εδώ θα πάρει φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Λοιπόν, δύο βολές για τον Αντρέου. Το νούμερο 21. Μέχρι 6-24. Μειώνουν, ροκανίζονται τη διαφορά πόντο-πόντο οι κομπλέ, αλλά είναι ακόμα πίσω. Θα τρέψει ωραία ο Αντωνάκης, θα κάνει και ωραία τρίπλα. Πάει μέχρι μέσα. Εδώ στο παπίο πίσω θα προστατέψει την μπάλα ωραία. Φέρασε το σταθερό του, το βοήθησε το γεγονός ότι είναι αριστερόκυρας, αριστεροπόδαρος. Έκανε ένα γύρω-γύρω από τον εαυτό του. 18-24, μειώνει ο μπλε. Παλιογιάννης εδώ θα πάρει το τρίποντο. Θα είναι κοντό το σουτ. Πάτσε ρε. Λοιπόν, εντάξει και οι διαιτητές δεν μπορούν να τα βλέπουν όλα. Δεν έγινε τίποτα. Το μάτι έχει συγκεκριμένη οπτική γωνία. Μία επίθεση για τους λεπτόμετρες θα μείνουν κάποια δεύτερα έτσι για τους κομπλέ. Το Σιάγος με το τρίποντο από το σπίτι δεν είναι καλό. 6,3 για το τέλος του ημιχρονού. Παπίας θα πάρει ένα τρίποντο για να δούμε. Κακό. Και τελειώνει το ημιχρονό. 18-24 σε λίγο και πάλι μαζί. Τώρα πες μια διαφήμιση. Είμαι από μόνο μια διαφήμιση. Το κουλίδιο. Η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια θα του δώσει κόμμα. Πώς θα το δούμε ο...
2-38 έχουν ξεφύγει οι Leftovers. Κομπλέ θα πρέπει να βρουν τρόπο να μειώσουνε. Αλλά ο Αντωνιάδης θα βάλει ένα τρίποντο το οποίο θα φτάνει διαφορά στους 19. Καλή προχωρία της μπάλας για τον Κομπλέ, αλλά είναι άστοχη. Τα δεύτερα, θέλει να παίξει ο Τισλής, κόβει ωραία ο Κεφαλάς, αλλά η μπάλα. Βασικά μου έχεις μέλη, γιατί βλέπω και ο Τισλής και ο Σαράδης. Λέω, ναι, τον είδα στο παλέ. Καταλάβα. Λοιπόν, 5-28-22-41 μπροστά η Κομπλέ, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν βρει τρόπο να κατεβάσουν διαφορά. Θα πρέπει να το κάνουν γρήγορα αν θέλουν να έχουν ελπίδες, γιατί όσο περνάει ο χρόνος εδώ Παπίδες θα πατήσει καλά και θα κάνει το σκορ 24-41. Το πλέον όσο τρώνε πίσω πολλά και δεν σκοράζουνε, θα κυνηγούν το σκορ. Πάρει χρόνος βέβαια, αλλά το σύν 20 είναι βαρύ. Προπαθία της δίνει... δίνει μια απάντηση, 5 σερί πόντι. Ζαντάβλης Ναθαναήλ σε τριών πόντων, μας μίλησε νωρίτερα όπως και ο Βασίλης Τσουφάς. Ανδρέου Δέατος και Θήκη Ασκοράρη μειώνουν, βγάζουν αντίδραση και μειώνουν στους 15. Κομπλέ, είναι έμπειρη ομάδα, δεν θα τα παρατήσουνε. Εδώ ωραία στο Παπαρούση, θα στοχίσει αυτός ο Παπαρούς. Αντωνιάδης με την μπάλα. Λιώνει ο χρόνος, παίζει καλή άμυνα εδώ της. Θα χάσει την μπάλα πολλές τριπλές. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάει την μπάλα από το μισό της γραμμής της έντρας. Η Κομπλέ, για να μην δω την παράβαση 8 πόντων. Κάμερα Παπίας θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός, πάει μέχρι μέσα. Χάνει όμως την μπάλα, εδώ είναι ένα στήθημα, να μην έχει κάτι. Για υπάρχει φάουλ στην άλλη μεριά του παρκέ. Οπα,
βλέπουμε τα γραμματιά. Λοιπόν, δύο βολές για τους leftovers. Με φάουλ, την αντεπίθεση των ακόμα 3 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Οι Λεφτόβερ έχουν ένα σαφές προβάδισμα, 15 ποντών. Παλιογιάννης θα παίξει με το γνωστό του κοστάρισμα, αλλά το προσκύνημα κοντό. Πριν να τρέξει ο Ανδρέου, πήρε το rebound, βλέπει ωραία τον Παπία, ο οποίος θα δώσει το κυσλί μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Μπάλα για τους Leftovers. Είναι η άδεση τριών πόντων. Υπογράψε. Παπία θα πάρει φάουλ. Έπιασε σε λίθαργο την άμυνα των Leftover. Για τις δύο βολές, το σκορ είναι 29-47. Έχει πρώτη βολή. Καλά. 2-11 για τη λήξη. Της τρίτης περίοδου. Διατηρείται το προβάδισμα των Leftover. Δεν πέφτει κάτω από συγκεκριμένο αριθμό πόντων. Ωραία, είναι στις 17, Παλιογιάννης θέλει να βρει κάποιο διάδρομο, προστατεύεται. Τελειώνει ωραία. Την προσπάθεια. Έτσι παίζει με πολλές συμβήσεις. Το μπλε δεν ξέρω σήμερα. Δεν είναι η μέρα τους, είναι πολύ άσχημη. Δύσκολη προσπάθεια, πέρα παίρνει το φάουλ. Από τον Παλιογιάννη ο παίκτης με το νούμερο 16. Θα δει και ο Αλευράς, θα πάρει ανάση ο Ανδρέου. Τώρα θα πιάσουν τα λεφτά. Λοιπόν, θα πάρω το rebound στο μπλε, παρά την άφηση παραβολή. Εσύ ήταν κάποιος διάδρομος, εσύ θα πατήσει καλά, όχι, ο Γεωργιάδης ήταν, από το σου. Παλιογιάννη θέλει να παίξει με πλάτη, Γεωργίου θα πάρει την μπάλα με τη βοήθεια του Χρυστοστομίδη. Μια δέκα δεύτερα, ένα λεπτό σε λίγο για την τρίτη περίοδο. Παλιογιάννης να παίξει με πλάτη, θα κλέψει ο Κουσίδης. Είναι μανούλα σε κάτι τέτοια. Σύμφωνα θα πάει μέχρι μέσα, ωραία προσφύγηση. Κακό τελείωμα.
Παλαγιάτη, Leftover με τον Αντωνιάδη, που έχει δώσει πολλές λύσεις. Εδώ υπάρχει παρέμβαση του ποδιού, τον Πασκευά. Ακόμα 43 δεύτερα. Παλιονιάννης έκανε μια πάσα σουτ. Πάσα. Θέλουν να μειώσουν. Υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει. Έχει πλέον πόντι. Υπάρχουν δύο βολές. Έκοψε καλά, αλλά ήταν κακό το τελείωμα. Brockback Mountain. Λοιπόν, 13 δεύτερα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Κερδίζει φάουλ εδώ ο Αντωνιάδης και αν είναι το πέμπτο είναι βολές. Νομίζω ότι είναι πέμπτο φάουλ, όπως αν είναι τέταρτο. Οι διευθυντές λένε ότι είναι τέταρτο και η γραμματεία, οπότε... Τέταρτο λένε για μακριά. Προειδοποίηση στο Χρυσίδη για τεχνική ποινή. Δεν είναι πολλές, ήταν το τέταρτο φαουλ. Την μπάλα όλη για τους, και ο χρόνος για τους Λεκτοβέρ. Αντωνιάδη κλείνεται. Τελειώνει ο χρόνος, ο τρίο πόντος Βαρδάκα. Βάρε μπολ. 31-49. Τελευταία περίοδο. Πάντα 1.49. Ζητάει κάποιο screen. Εδώ έχουμε μια Αντωνιάδης αφήνει τον συνδυασμό. Δεν κάνει τον ζωρίστηκε στο τελείωμα. Και άντα 1.51. Οπότε μάλλον ψάχνουν μια ανατροπή ουσίας, αλλά εδώ θα είναι άστοχη η Λεκτοβέρ. Το συν, το συν. Χρυσίδης θα ανεβάσει μπάλα. Επιλέψει ο Αντωνιάδης, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά ρίσματα, εδώ υπάρχει φάουλ. Θα βάλει έξυπνα το σώμα του. Γεωργιάδης, αλλά του έφτανε με φάουλ η κομπλέ. Τρίτο φάουλ της Σαράμπα. Έφτασε ο Αντωνιάδης, ο οποίος νομίζω ότι βάζει σαφή και υποψηφιότητα για MVP. Νόβιντερ. Άστοχος στην δεύτερη, αλλά ο Παπαρούς θα πάρει το μπάου και θα διευρύνει διαφορά στους 23 πόντους. Νομίζω ότι πλέον και μαθηματικά δεν βγαίνει, δεν βγαίνει τα κουκιά. Διουπάς, Χρυσίδης. Κάτσα φλότερ, πάρει ο Βαρδάκας. 8.49. Γιονιάδης νέο τρίποντο. Ήταν καλό, νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική κούραση. Οκτώ και 36. Για την λήξη του αγώνα. Θέλει να αποστάρει ο Τιχνής, ωραία εδώ πέρα την μπάλα με τον Τζιούπα. Θα κλέψει ο Χρυσίδης, κρατήσει την μπάλα. Ο
Παλιογιάννη θα τελειώσει τη φάση. Έχει να πιάνει το πόδι του. Μάλλον κράμπα βλέπω. Και... σαν την κράμπα δεν έχει. Οπότε μια μικρή διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, μετά την κράμπα του Παλιογιάννη θα δυστηρίσαμε κανένα τέταρτο. Όπως του λέγει, μια χαρά είναι ο παίχτης, αλλά οι κράμπες πολλές φορές είναι πολύ επώδυνες. Εδώ κακό τελειώμα του Σκοπλέη, οι οποίοι είναι πάρα πολύ άστοιχοι και συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο τον πρώτο λεπτό, ενώ δεν παίζουν άσχημο μπάσκετ. Με αποτέλεσμα Leftover να προηγούνται με 25, να συνδυάζουν καλάθι και ουσία. Εδώ θα κοπεί ο 30 να φανάει, συνέχεια υπάρχει φάου. 7:33 για τη λήξη της περίοδου, τέταρτης και του αγώνα, σαφώς. Σακή. Γιατί κάνω. Και πάω δουλειά του Leftover. Θα κλέψουν οι Νικομπλέοι, οι οποίοι πρώτα πρέπει να κατεβάσουν διαφορά. Ο Παπίας θα πατήσει καλά και συνέχεια θα έρθει στα τρέιλερ ο Ισνής και ασκοράρει. 33-56. Η μπάλα για τους Leftovers. Δεν μοιάζει, θα γυρίσει ωραία, θα πάρει την μπάλα χαμηλά. Θα πάρει και το rebound για σκοράρι. Πολύ δυνατός παίκτης. 33-58. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο. 6:40 για τη λήξη. Leftovers οι οποίοι προηγήθηκαν από νωρίς και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Κομπλέ δεν του βγήκε σήμερα, αν και ήταν γεμάτη σε ρόστερ. Ήταν πολύ άστοχη βασικά, σε αντίθεση με τους Leftovers που είναι πιο αποτελεσματικοί. Και αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα. Το σκορ με το σκορ να είναι 33-60. Παπίας εδώ θα τελειώσει ωραία την πάσα που πήρε, αλλά δεν θα πάρει τις δυο βολές ο μας. 6:09 για την τέταρτη περίοδο. Τρίτο και το 66. Παπίας θα έχει μία ακόμα βολή. Καβιάρι! Μπάλα για τους Leftovers. Εδώ ταλαιπωρούν λίγο την μπάλα οι Leftovers για να τη χάσουν. Δεν έχει υπάρχει φάουλ. Δέκατο φάουλ δύο. Στον τριών πόντων για τον Τζιούφα είναι άστοχος. Leftovers θα προστατεύσουν την μπάλα με τον Ζαστιακό. Παρπαρούση θα πάρει την μπάλα και θα τελειώσει ωραία την προσπάθεια. Έβαλε ωραία το κορμί του και τελείωσε καλά την φάση. Θα φύγουν και στον εφηδιασμό με τον Αντωνιάδη. Καλά πει. 94-64. 5 λεπτά. Για τη λήξη του αγώνα έχουν κουρθεί τα πάντα. Ο Μάρκος δεν φάνηκε. Λίγο
βγει την κάμερα. Η κάμερα ακούγεται. Παιδιά, ακούγεται η κάμερα. Τριάντα τέσσερα, εξήντα τέσσερα, έχουν ξεφύγει οι πόντοι πλέον. Λοιπόν, ακόμα 4 και 27, 34-24. Της λίστα ευστοχίσει. Προσπαθούν να μειώσουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν, για τον λόγο αυτό κυνηγούν στους 29 απόντους διαφορά. Μείωσαν στο πρώτο μήχρονο, αλλά από εκεί και πέρα έχασαν την επαφή με το καλάθι. Λεπτόβερς παίζουν για τις κομπλέ μιλούσα, οι Λεπτόβερς παίζουν πολύ συγκεκριμένο μπάσκετ. Δημιουργάζει τον πόντο, φαίνεται ότι έχει κουραστεί. 4 και 8 για τη λήξη. Θα προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε τη διαφορά, έχω δυνάμει σίγουρα, την έρχεται η ευτυχή. Εδώ θα ευτυχήσουμε. Μάζεται ο Βαρζάκας, 37-64. Εξολογικό είναι να παίζουν οι ομάδες πιο ελεύθερα. Ανάση για τον Παρβαρούση. Δεν μπορεί να ανατραπεί αυτή η διαφορά, 27 πόντων. Παπία στο τρίο πόντο, άστοχος. Ανδρέου, Παρασκευάς. Θα δώσει τον Ανδρέου ξανά. Αν είναι πιο εύκολη η... Αν ήταν πιο εύστοχη η κομπλέ, σίγουρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ φαίνεται βέβαια ότι ο Βαρδάκας έχει κέρδει την βοήθεια του Στέκη. Καρβάλουσε η μπάλα και κατέληξε στο πλεκτό. Να δω στο σκορ 37-67, καλή άμυνα εδώ από τον Λεπτόβερ. Ωραίο μπάσκετ, αλλά οι Λεπτόβερ είναι αυτοί που θα πάρουν την νίκη απολύτως δίκαια. Εδώ και λίγο αργό πας, αλλά το καλάθι έγραψε. Νέο τρίποντο από τον Παγιωγιάννη, ο οποίος έβαλε και αυτό στο δικό του. Λιθαράκης στην νίκη της ομάδας του. Χωρίς φανέλα. Δύο και 17. Θέλει να τρέξει ο Παπίας. Ωραία κίνηση εδώ από τον Ανδρέου. Θα προσφυγηθεί και θα υπάρχει αλλαγή για τον Αντωνάκη. Θα ξεχνιάζει λίγο σίγουρα ότι υπάρχουν αλλαγές. Παλιογιάννης. Θα πάρει την μπάλα. Θα βοηθεί και θα τελειώσει. Ωραία τη φάση. Καλό μπάσκετ είναι πάντοτε το ζητούμενο. Εδώ ο Παπίας θα εισχωρήσει και θα αφήσει με ανάποδο χέρι. Μπαλά.
82. Το Σαμίνης θα χάσει πάρα, τώρα ξέρει να τρέξει. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα και καλάθι. Είχε και μία πτώση για τη σκέψη, ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Πανελάρης κοπλέ, αλλά δεν ήταν σήμερα στην καλή του μέρα. Η leftovers ήταν πάρα πολύ καλή και παίρνουν δίκαια τη νίκη. 45-72, να δούμε το τελικό σκορ. Καλά και για τον 30χρονο Αθαναήλ, νέα new entry για τους leftovers. Υποβλέει τώρα το βάζουμε, αλλά τώρα είναι αργά. 47-74. 45 Δευτέρα για τη λήξη. Αδεγιάννη. Πάρει το τρίποντο από το σπίτι του, στο χάτσι. Ακόμα 15 Δευτέρα, στο Σονίδη, άστοχος. Θα κάνουν κάποια επίθεση κομπλέ, σου πει ο Πόντο, Μάστοφο, Παλιογιάννη, θα... 49-84 σε ένα ωραίο μάτς. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.